στα όσα υποσχεθήκαμε και προγραμματίσαμε το 10 και το 14, μας απέμεινε το σφαγείο. Αυτό επιτρέψτε με σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έρθω και να το πανηγυρίσω εδώ, στις σφαίρες, όταν εγώ θα κρίνω ότι πρέπει να συμβεί αυτό, έχοντας όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία με πολύ υψηλό ηθικό, με περηφάνεια και χωρίς καμία τύψη συνείδησης, αλλά με την αγωνιστικότητα στο έπακρο και με την πεποίθηση ότι μόνοι μας το κάναμε το σφαγείο, χωρίς να έχουμε καμιά βοήθεια, μάλιστα τις τελευταίες 90-95 μέρες, λες και οι φέρες καταστράφηκαν από το γεγονός ότι τρεις φορές ανά 20 μέρες ή 30 οι μηχανικοί του Δήμου μας χρειάστηκαν να ανανεώσουν την προθεσμία του διαγωνισμού, λες και κατεστράφησαν οικονομικά και η γεωργία των φερών. Είναι κρίμα, είναι το παράπονό μου, είναι η πικρία μου. Θα τα πούμε όμως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εδώ πάλι στις σφαίρες, γιατί πραγματικά όχι θέλω να πάρω τη ρεβάνς, αλλά θέλω να δικαιωθώ μαζί με την ομάδα μου για ό,τι κάναμε και για το αναπτυξιακό αυτό έργο για το οποίο είμαι περήφανος. Με πολύ κόπο, αλλά το λέω με παράπονο και με πολλές κλωτσιές, κυριολεκτικά και τρικλοποδιές, από ανθρώπους και των Φερών και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και απ' έξω, όπου μας απειλούσαν, αλλά και την Αθήνα ακόμα, είτε στον ΟΣΚ, είτε στην Εταιρεία των Ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, όταν λέγαν, απειλώντας εκεί τους υπαλλήλους της εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων, τους λέγαν ότι δεν είναι νόμιμο ο Δήμαρχος να θέλει σε νοικιασμένο χώρο να κτίσει σχολείο. Και αυτό πήγαινε και στη διαχειριστική και πήγαινε και στην Επίτροπο του Νομού Εύρου και φτάσαμε σε ένα σημείο να καθυστερήσουμε περίπου 1,5 χρόνο για να πάρουμε την απόφαση από το Δημοτικό Συνέδριο ότι είναι νόμιμη κατασκευή με ΕΣΠΑ σε ένα μισθωμένο χώρο, άσχετα αν στην πορεία πήραμε την κυριότητα. Έτσι λοιπόν, άρχισε σήμερα να χτίζεται το Λύκειο Φερών και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και βέβαια, αφού βρισκόμαστε στις σφαίρες, να πούμε ότι η Αντιδημαρχία Ενέργειας εξασφάλισε από το 2013 ο μοναδικός σταθμός συμπίεσης από όλους τους σταθμούς συμπίεσης από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι την Αδριατική που φτάνει ο ΓΟΣΤΑΠ, ο μοναδικός σταθμός συμπίεσης στους κήπους που είναι αναγκασμένοι ο ΤΑΠ να δώσουν 17 εκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσουν το μηχανισμό εκείνο που θα ακουμπήσει ο δικός μας μηχανισμός και θα πάρουμε το ζεστό νερό για να κάνουμε την τηλεθέρμανση με ζεστό νερό στις σφαίρες και στους 5 οικισμούς μη εξερουμένου και της Καφισού, την οποία τη βάλαμε μέσα και αυτόν τον οικισμό, γιατί είναι κρίμα να τον έχουμε απ' έξω.